Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτές τις ζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν όπως δήλωσε και ο πρόεδρος του Eurogroup και αύριο και μεθαύριο, και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υπάρξει εν τέλει μια συμφωνία. Μια συμφωνία η οποία θα είναι θεραπευτική για την Ελλάδα και καλή για την Ευρώπη. Και βεβαίως μπορείτε να με ρωτήσετε, και σίγουρα θα το κάνετε, εφόσον έτσι είναι τα πράγματα, γιατί δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε μιας κοινής ανακοίνωσης όπως και την περασμένη εβδομάδα. Γιατί δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια κοινή φράση, ώστε να ξεμπλοκάρουμε άμεσα αυτή την περίοδο διαβουλεύσεων μεταξύ ημών και ημών. Ο πραγματικός λόγος έχει να κάνει με μια ουσιαστική διαφωνία σε σχέση με το έργο που επίκειται μπροστά μας. Δηλαδή, σε σχέση με το πρόγραμμα για το οποίο εκλήθηκε αυτή η κυβέρνηση να κυβερνήσει, ή να καθίσουμε από κοινού με τους εταίρους μας με ανοιχτό πνεύμα και να επανεξετάσουμε από την αρχή αυτό το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο, κατά τη δική μας εκτίμηση και πιστεύω και κατά την εκτίμηση αυτών που έχουν διάβια πνεύματος, απέτυχε να σταθεροποιήσει την Ελλάδα και δημιούργησε μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση και κατέστησε τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα πάρα πολύ δύσκολες, παρά το γεγονός ότι είναι αναγκαίες. Θυμηθείτε λοιπόν τώρα ότι μπλεχτήκαμε σε μια δίνη αποπληθωριστική στην Ελλάδα εδώ και 7 χρόνια περίπου, η οποία όμως δεν οδήγησε σε μεταρρυθμίσεις με επιτυχία, τουλάχιστον όχι στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ελλάδα, ώστε να πάψει να εξαρτάται από δάνεια είτε από τους εταίρους της είτε από τους θεσμούς. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι να αντιμετωπίσει τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της, την ανθρωπιστική δηλαδή κρίση, και να οδηγηθούμε σε επενδύσεις που θα οδηγήσουν στην ανάκαμψη. Τώρα σήμερα, πριν την συνεδρίαση του Eurogroup, υπήρξε μια άλλη διέξοδος. Πριν από την συνεδρίαση αυτή, συναντήθηκα με τον κύριο Μοσκοβισή, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για τον ιδιαίτερα θετικό του ρόλο στην όλη διαδικασία. Ο κύριος Μοσκοβισή μου παρουσίασε ένα προσχέδιο κοινής ανακοίνωσης, το οποίο πραγματικά θα ήμουν απόλυτα ευτυχής να υπογράψω εκείνη τη στιγμή, έτσι ως είχε. Ήταν ένα ανακοινωθέν το οποίο αναγνώριζε την ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα και έκανε λόγο για μια παράταση ή επέκταση, την ανάγκη για την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ένα τέτοιο αίτημα σε ό,τι αφορά την τρέχουσα δανειακή σύμβαση ή συμφωνία, και αυτό θα ελάμβανε τη μορφή ή θα οδηγούσε σε ένα τετράμινο ενδιάμεσο πρόγραμμα ως ένα μεταβατικό στάδιο προκειμένου για ένα νέο συμβόλαιο για την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Αυτό επρόκειτο να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, συνομιλίας μάλλον, σε διάστημα 4 μηνών. Αυτό λοιπόν το προσχέδιο που είδα, επίσης ανέφερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρέχει τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα κατά το διάρκεια αυτό, προκειμένου να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεών μας. Στην βάση λοιπόν αυτή τη κατανόηση μεταξύ ημών και ημών και της Κομισιόν δηλαδή, θα ήμασταν και παραμένουμε ευτυχείς να κάνουμε έτοιμα για μια τέτοια παράταση αυτής της συμφωνίας της δανειακής, αλλά και πέρα από αυτό, από την δική μας πλευρά η ελληνική κυβέρνηση ήταν διατεθειμένη προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία και να υπάρξει πιο μεγάλη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα και δικαιοσύνη στην όλη συμφωνία, ήμασταν προτείνουμε μια σειρά από όρους που θεωρούσαμε ότι οι εταίροι μας ζητούσαν από εμάς προκειμένου να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών. Εμείς, και ακριβώς αυτό ήταν κάτι το οποίο εξήγησα στη συνεδρίαση του Eurogroup με αυτά τα λόγια, εμείς λοιπόν επαναλαμβάνουμε την προσήλωσή μας ό,τι αφορά τους όρους προς όλους τους πιστωτές μας στο πλαίσιο αυτής της δανειακής συμφωνίας, και είμαστε προετοιμασμένοι να μην αναλάβουμε καμία δράση κατά τη διάρκεια αυτής της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ του τώρα και του Αυγούστου, παράδειγμα, η οποία θα αποτελούσε απειλή εκτροχιασμού του τρέχοντος προγράμματος, ή καμία άλλη δράση η οποία κατά την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα είχε επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική σταθερότητα. Ο μόνος όρος που θέταμε εμείς από την άλλη πλευρά ήταν να μην ζητηθούμε να επιβάλλουμε μέτρα τα οποία είναι σαφώς υπέρ της ύφεσης και καθόλου αρμόζοντα σε σχέση με την ανθρωπιστική κρίση. Δυστυχώς όμως αυτό το θαυμάσιο κείμενο, το οποίο ήμουν έτοιμος να υπογράψω εκείνη τη στιγμή χωρίς δεύτερη σκέψη, απεσήρθη λεπτά πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του Eurogroup από τον πρόεδρο του Eurogroup, και αντικαταστάθηκε από ένα άλλο έγγραφο, το οποίο όχι μόνο μας πήγε πίσω στην προηγούμενη Τετάρτη, αλλά ουσιαστικά μας πήγε
μάλλον την προηγούμενη Πέμπτη, αλλά την προηγούμενη Τετάρτη. Και να σας υπενθυμίσω ότι την προηγούμενη Τετάρτη μας είχε ασκηθεί πίεση να υπογράψουμε παράταση όχι της δανειακής σύμβασης, αλλά του τρέχοντος προγράμματος. Και σε αντάλλαγμα, όπως ακούσατε και τον κύριο Ντάφμαν να λέει, μας προσεφέρθη μία νεφελώδης φράση, δηλαδή κάποια ευελιξία στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Θυμηθείτε όμως τώρα, η κυβέρνησή μας εξελέγει προκειμένου να προκαλέσει και να αμφισβητήσει τη φιλοσοφία του προγράμματος αυτού. Δεν μας ενδιαφέρουν κάποιες αισθητικές αλλαγές. Η ιδέα της κάποιας, ούτε καν καθαρά ευελιξίας, ήταν εξόχως προβληματική για εμάς. Θέλαμε πάρα πολύ να καταλήξουμε σε μία συμφωνία σήμερα, όπως και την περασμένη εβδομάδα, την Τετάρτη. Όμως αυτές οι νεφελώδεις ή μαγικές λέξεις της κάποιας ευελιξίας και το τι σημαίνουν, δεν μας εδόθη κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Άρα, για παράδειγμα, θα είχαμε 10% μείωση, 5% μείωση στις χαμηλές συντάξεις. Πόσο? Ποιος είναι ο ορισμός της ευελιξίας? Εμείς προσφέραμε να απόσχουμε την, αποτελεσματικά, αν θέλετε, από την εφαρμογή του δικού μας προγράμματος, για το οποίο εξελέγουμε για μία περίοδο 6 μηνών, και το μόνο που μας εδόθη πίσω είναι αυτή η νεφελώδης υπόσχεση περί ευελιξίας. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, κυρίες και κύριοι, ήταν αδύνατον για την ελληνική κυβέρνηση, παρά την ανεξάντλητη κοινή μας θέληση, να υπογράψουμε ένα τέτοιο ανακοινωθέν. Έτσι λοιπόν συνεχίστηκαν οι συζητήσεις. Είμαστε έτοιμοι όμως και διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί προκειμένου να υπάρξει μία έντιμη συμφωνία για τις επόμενες ημέρες. Η κυβέρνησή μας θα αναλάβει όλες τις δεσμεύσεις και τους όρους επί των οποίων μπορεί να δράσει και να λειτουργήσει και που δεν θα επιδεινώσουν όμως την κρίση στην κοινωνία μας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα, ούτε εμείς ούτε κανείς από τους εταίρους μας, να εργαστεί προς ένα αδιέξοδο. Ιδιαίτερα ένα αδιέξοδο το οποίο θα ήταν μη επωφελές για το σύνολο των Ευρωπαίων. Σας ευχαριστώ.